προκαταβολικά θέλησαν να ξεκαθαρίσουν τις άγριες προθέσεις τους γονείς και στο Ηράκλειο, που αντιδρώντας με την υποχρεωτική χρήση μάσκας στους μαθητές, προχώρησαν σε απειλές απέναντι σε διευθυντές σχολείων που καλούνται να αντιμετωπίσουν πρωτόγνωρες καταστάσεις. Ήδη δύο διευθυντές σήμερα το απόγευμα μου κατήγγειλαν ότι έχουν απειλές από γονείς σε περίπτωση που δεν επιτρέψουν το παιδί τους να μπει στην τάξη χωρίς μάσκα. Υπάρχουν μάλιστα και επιστολές που έχουν πάει. Από ό,τι είδα, την επιστολή αυτή που είδα προφανώς έχει συνταχθεί από δικηγόρο ή κάποιον τέλος πάντων ειδικό. Την απίστευτη αποκάλυψη έκανε μέσω της Κρήτη TV ο πρόεδρος της ΕΛΜΕ, προδιαγράφοντας το σκηνικό που αναμένεται να ξεδιπλωθεί από Δευτέρα με την έναρξη της λειτουργίας των σχολείων. Ήδη άλλωστε, σε πανελλαδικό επίπεδο, όπως οι εκπαιδευτικοί υποστηρίζουν, κυκλοφορούν ευρέως γραπτές γνωστοποιήσεις και εξώδικα από γονείς που αρνούνται τα παιδιά τους να επιστρέψουν με μάσκα στα θρανία. Τάση που θα ακολουθήσουν οι λεγόμενοι αρνητές και στην Κρήτη. Και θα κατακλείσουν, γνώμη μου, από Δευτέρα τα σχολεία αυτές οι επιστολές, τις οποίες απειλούνται καθηγητές και ζητάνε με κάθε νόμιμο δικαίωμα ότι έχουν το παιδί τους να κάνει χωρίς μάσκα μάθημα, και αν τυχόν και το αποτρέψει κανείς, θα προβούν σε όλες τις νομικές διαδικασίες και όλα τα σχετικά. Την ώρα που ο Υπουργός Παιδείας έχει ξεκαθαρίσει πως όποιος μαθητής αρνηθεί να φορέσει μάσκα δεν θα μπαίνει στην τάξη και θα παίρνει απουσία, οι εκπαιδευτικές ομοσπονδίες ζητούν άμεσα να ψηφιστεί νομοθετική ρύθμιση με την οποία τυχόν εξώδικα, γνωστοποιήσεις και δικαστικές προσφυγές δεν θα παραλαμβάνονται από το σχολείο. Αυτή τη στιγμή καλούμαστε πραγματικά να κάνουμε έκκληση στην ευνομούμενη πολιτεία, στο κράτος, να προστατεύσει. Δεν μπορούμε να παίξουμε εμείς το ρόλο αυτή τη στιγμή, ούτε του αστυνομικού, ούτε του πορτιέρη, ούτε κανενός άλλου. Είμαστε εκπαιδευτικοί. Στο ηλεκτρισμένο σκηνικό προστίθενται κενά, ελλείψεις και παράδοξα. Εν μέσω πανδημίας και στο Ηράκλειο, για παράδειγμα, υπάρχουν τμήματα που θα φιλοξενούν έως και 27 μαθητές, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για τη δίθεν ευλαβική τήρηση των κανόνων. Εμείς έχουμε φτάσει σε σημείο από Δευτέρα και να αποθέτουμε τις ελπίδες μας στη θεά τύχη μη στραβώσει κάτι πάρα πολύ και δεν ξέρουμε πώς θα το ελέγξουμε αν γίνει ανεξέλεκτο. Η κλεψίδρα αδειάζει και το πρώτο κουδούνι που θα χτυπήσει τη Δευτέρα θα σημάνει την έναρξη μιας σχολικής χρονιάς κάτω από πρωτόγνωρες συνθήκες, με μερίδα γονέων να αρνείται να συνεργαστεί και εκπαιδευτικούς να φοβούνται πως άλλοι θα μετατραπούν σε σχολικούς αστυνομικούς και άλλοι σε σάκους του μπόξ.